μέσα μου, εννοώ. Γιατί έχω, υπήρχαν φορές που ήμουν πιο, αν θέλεις, αρνητικός απέναντί του, αλλά μέσα μου. Γιατί? Γιατί με έχει, στον τρόπο που, και μάλιστα το είχα πει, ο τρόπος που πανηγύριζε μερικές φορές, με έκανε, ειδικά όταν υπήρχαν οι μεγάλες πείνες, ο τρόπος που πανηγύριζε, που δεν ήταν συγκρατημένος, και το είχαμε συζητήσει και στο Συμβούλιο, με έκανε να θυμώνω. Με έκανε να αισθάνομαι ότι το παρακάνει. Σχεδόν και του το είχα πει. Του το είχα πει. Όμως, δεν θα ξεχάσω το ότι μια φορά είχαμε χάσει και έκανε ένα backflip και τον χάρηκα. Τον χάρηκα, ρε παιδί μου, που χάρηκε με αυτόν τον τρόπο, που εκτονώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ένα παιδί ο οποίος το ζει πάρα πολύ στον αγώνα. Δεν θεωρώ ότι είναι άδικος. Θεωρώ ότι δεν είναι συγκρατημένος. Είναι και άλλες ηλικίες από μένα, πιο μικρός. Mm-hmm. Οπότε έχει όλους τους λόγους να μην είναι συγκρατημένος. Και απ' την άλλη, ένα παιδί που το βλέμμα του είναι θέλω να κερδίσω. Θέλω, δηλαδή, φαίνεται πάρα πολύ η ανταγωνιστικότητά του, που εγώ δεν την έχω καλλιεργήσει τόσο πολύ, αλλά τη σέβομαι. Τη σέβομαι και την. Σου ξαναλέω, όταν αγωνιζόμασταν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τον. Τον εκτιμούσα. Τον εκτιμούσα, ναι, βέβαια.